Ηχηρό μήνυμα για την ασφαλή οδήγηση έστειλαν σήμερα οι παίκτες του Όφη. Σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα βρέθηκε στην παραλιακή λεωφόρο, συμμετέχοντας στην εκστρατεία της ΠΑΕ με τίτλο «Ασφαλής πορεία». Ο Γιώργος Σίμος και οι ποδοσφαιριστές μοίρασαν φυλάδια στους οδηγούς των διερχόμενων αυτοκινήτων για τη σωστή οδηγική συμπεριφορά. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για τους οδηγούς, ενώ πρόκειται για μια κίνηση που κέρδισε τις εντυπώσεις. Σαν ομάδα ήρθαμε εδώ πέρα σήμερα για να περάσουμε ένα μήνυμα για την ασφαλή οδήγηση, διότι σαν χώρα και σαν νησί υπάρχουν πολλά τροχιά ατυχήματα και έτσι πρέπει να περάσουμε αυτό το μήνυμα, να προσέχει ο κόσμος, να τηρεί τους κανόνες για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα στους δρόμους σε μια εποχή που έχουν αυξηθεί τα θύματα από τα τροχιά ατυχήματα. Έτσι θα είναι καλό για όλους να περάσουμε αυτό το μήνυμα, να βλέπουν τα νέα παιδιά και κυρίως και οι μεγάλοι άνθρωποι, για να είμαστε όλοι ασφαλείς. Η δράση αυτή που κάνει σήμερα η ομάδα του Όφη είναι πάρα πολύ σημαντική. Όλοι μας πρέπει να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας, τους νόμους, τους δρόμους. Τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη ειδικά έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα στους δρόμους. Πρέπει να τα μειώσουμε οπωσδήποτε, πρώτα απ' όλα για μας και για τον συνάνθρωπό μας. Οπότε δεν έχουμε παρά να τηρούμε τους κανόνες. Αυτό είναι τόσο απλό και πρέπει να το κάνουμε όλοι μας. Την προσπάθεια του Όφη στήριξε η Τροχιά Ηρακλείου με τον υποδιοικητή Στέλιο Καρακούδη να αναφέρεται στη σημασία που έχουν τέτοιες ενέργειες. Που σκοπό έχει την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων, τον προβληματισμό, την αφύπνιση των συμπολιτών μας. Το Τμήμα Τροχιάς Ηρακλείου και η Ελληνική Αστυνομία είναι δίπλα σε τέτοιου είδους δράσεις και πρωτοβουλίες που στέλνουν μηνύματα προς τους συμπολίτες μας προκειμένου να τηρούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να προστατεύσουν το δικό τους σε αυτό κυρίως. Αρρωγή λοιπόν συμπαραστάτες, συνεχίζουμε όλοι μια γροθιά με κοινό στόχο, κοινή πορεία που δεν είναι άλλος από την μείωση των τροχιών ατυχημάτων και την αποτροπή τους.